Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή. Δεν έχουμε εξελίξει απόψε το βράδυ παρά το γεγονός ότι είναι Πέμπτη. Έχουμε όμως ευρωεκλογές, καθώς είμαστε πια κυριολεκτικά στο παραένα των ευρωπαϊκών εκλογών. Και θα το πω άλλη μία φορά, δεν θα κουραστούμε να το λέμε εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση. Ο στόχος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να καταλάβουμε οι πολίτες πώς ψηφίζουμε και να επιλέξουμε και ποιους θα ψηφίσουμε με αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε σχεδόν καθημερινά και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές της Δέλτα Τηλεόρασης. Μαζί μου, λοιπόν, όπως σας είπα λίγο πριν, είναι ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και εν ενεργεί ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση. Καλησπέρα, κύριε Φράγκο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα κάποια στιγμή στην εκπομπή, στις εξελίξεις και είχε ενδιαφέρον σε ένα πάνελ. Μετά δεν τα ξανακαταφέραμε. Θέλω να μου πείτε, πριν πάμε στις εκλογές που έρχονται, πώς βιώσατε αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είστε 30 χρονών, δηλαδή μπήκατε πολύ νέος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς δέχθηκε η Ευρώπη ένα τόσο νέο άνθρωπο ως ευρωβουλευτή. Είχατε την υποστήριξη που θέλατε? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαι ο νεότερος ευρωβουλευτής στην Ελλάδα, καθώς εξελέγει 25 χρονών και είμαι ένας από τους νεότερους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με λύπη μου αυτό που παρατήρησα είναι ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, που για να καταλήξεις να εκλεγείς σε μια σημαντική θέση πρέπει να έχεις περάσει έναν σωλήνα, είτε κομματικό, είτε να έχεις μια προϋπηρεσία κατά κάποιο τρόπο που θα φτάσει να εκλεγείς στις 50, 60, 70 χρονών, χωρίς να υπάρχει διάθεση για ηλικιακό ρατσισμό κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας νεότερος ηλικιακά άνθρωπος μπορεί, για παράδειγμα, να εκφράσει ευκολότερα τα ζητήματα που αφορούν τη γενιά του. Από εκεί και πέρα, κάναμε έναν πολύ έντιμο αγώνα όλα τα τελευταία χρόνια. Η Ελληνική Λύση, να πούμε ότι είχε μία έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία είχα την τιμή να έχω εγώ. Με μία λοιπόν έδρα κάναμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ήμασταν πρώτοι στην κατάθεση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Αναδείξαμε μία σειρά από ζητήματα από τον πρωτογενή τομέα μέχρι την εξωτερική πολιτική, μέχρι την παράνομη μετανάστευση που αφορά και την περιοχή σας. Και από εκεί και πέρα βιώσαμε αυτή τη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλές κρίσεις που αφορούν και την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πέρασε το Brexit, ξεκίνησε με το Brexit, πήγαμε στην πανδημία, στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τώρα είναι το ζήτημα της ακρίβειας και της αυτάρκειας στα τρόφιμα που δεν υπάρχει, το οποίο απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια. Και το σημαντικό για αυτές τις ευρωεκλογές, και κλείνω με αυτό, είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα εξακολουθούν να μας αφορούν. Οπότε πάνω σε αυτά τα διλήμματα πρέπει οι Έλληνες να επιλέξουν ποιες φωνές θέλουν να ακούγονται. Mm-hmm. Κύριε Φράγκο, θα πάμε σε αυτό το κομμάτι μετά την επιλογή που θα κάνουμε οι πολίτες ως πολίτες. Θέλω να το κάνω και λίγο προσωπικό στην αρχή, γιατί είναι αυτή η μία επικοινωνία που θα έχουμε μέχρι τις εκλογές που θα έχει τόση διάρκεια. Εσείς γεννηθήκατε στη Χίο, κατάγεστε από τη Χίο? Εγώ γεννήθηκα στη Χίο, μεγάλωσα στη Χίο και εν συνεχεία πήγα στη Θεσσαλονίκη και σπούδασα κτηνιατρική και έκτοτε ζω στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό για την προσωπική επιλογή, διότι καλώς ή κακώς οι Έλληνες πέρα από κόμμα διαλέγουν και πρόσωπο. Και επειδή σε αυτές τις ευρωεκλογές και σε όλες τις ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ απλό το ζητούμενο και το δεδομένο, οι Έλληνες επιλέγουν ποιοι 21 ευρωβουλευτές θέλουν να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τόσο απλό. Δεν καθορίζεται ούτε η κυβερνησιμότητα της χώρας, ούτε η οικονομική σταθερότητα της χώρας. Όλα αυτά είναι διλήμματα εκβιαστικά που δεν υπάρχουν. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν αποκλειστικά ποιοι 21 θέλουν να τους εκπροσωπούν για τα επόμενα 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε αξίζει να κάνουν μία έρευνα. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι 30 κόμματα περίπου από 40 υποψηφίους. Οι ψηφοφόροι ξαφνικά βλέπουν να παρελάζουν περίπου 1.000 άτομα στα πάνελ, σε περιοδίες, σε ομιλίες, στα social media και κάπου μπερδεύεσαι, κάπου χάνεσαι. Αλλά τουλάχιστον αφού αποφασίσουν ποιο κόμμα θέλουν να στηρίξουν, ας κάνουν μία έρευνα στους υποψηφίους. Και θέλω να πω αυτό που λέω πάντα, ότι αν είναι μία φορά αυστηροί γενικά οι ψηφοφόροι, με τους ήδη εκλεγμένους ευρωβουλευτές πρέπει να είναι 3 φορές πιο αυστηρή. Ένας ευρωβουλευτής που 5 χρόνια δεν έχει κάνει το παραμικρό ή είναι λίγο τεμπέλης, να το πούμε λαϊκά, να είστε σίγουρος ότι αν επανεκλεγεί θα είναι το ίδιο και περισσότερο τεμπέλης. Οπότε
Επίσης, στους ήδη εκλεγμένους υπάρχει ένα έργο που έχουν δείξει που δεν έχουν δείξει. Ας κάνουν μια έρευνα, να δουν ποιοι έχουν δουλέψει, ποιοι δεν έχουν δουλέψει, ποιοι εξέφρασαν τις πολιτικές θέσεις που αφορούν το κοινό τους και ας μας αξιολογήσουν αυστηρά, αλλά ας μας αξιολογήσουν αντικειμενικά. Θα επιστρέψω και σε αυτό. Ποιες ήταν οι προσλαμβάνουσες στοιχείο και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και σας έκαναν να θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Και μετά θα σας ρωτήσω, αν θέλετε να το θέσω και από τώρα, και γιατί επιλέξατε την ελληνική λύση. Κοιτάξτε, εγώ θέμα απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Εγώ μετέβη στο Πανεπιστήμιο για να σπουδάσω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Κτηνιατρική. Ήμουν ανέκαθεν ένας πολιτικοποιημένος νέος, ήμουν και στην ΔΑΠ ως φοιτητής. Και όσο ασχολούμουν με τα κοινά, με τα ζητήματα στο Πανεπιστήμιο, γενικά με την πολιτική ζωή του τόπου, τότε ξέρετε ήταν η περίοδος, επειδή είμαι νέος κατά κάποιο τρόπο, τότε ήταν η περίοδος του δημοψηφίσματος, του μένουμε Ευρώπη, του δεν μένουμε Ευρώπη. Ήταν η περίοδος που ανέβαινε η αγανακτισμένη, αν θυμάστε. Ναι. Και όλα αυτά τα ρεθίσματα με έκαναν να είμαι ακόμη πιο πολύ πολιτικοποιημένος. Λοιπόν, και είχα την τύχη και τη συγκυρία να γνωρίσω τον κύριο Βελόπουλο. Μου εκμυστηρεύτηκε και μοιράστηκε μαζί μου. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Σας ακούω πολύ καλά. Ωραία. Μου εκμυστηρεύτηκε και μοιράστηκε μαζί μου την πρόθεσή του να δημιουργήσει το συγκεκριμένο κόμμα. Βρέθηκα στο πλευρό του από την αρχή και κάναμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Εξαπλώσαμε το μήνυμα της ελληνικής λύσης και το 2019 είχα την τιμή να εκλεγώ πρώτα, για την ακρίβεια, για να πούμε ακριβώς πώς συνέβη. Εξελέγει πρώτα ο κύριος Βελόπουλος και εγώ ήμουν πρώτος επιλαχών. Εν συνεχεία, επειδή η ελληνική λύση κατάφερε στις πρώτες εκλογές που συμμετείχε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, να εκλεγούμε και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, μεταφέρθηκε ο πρόεδρός μας ως βουλευτής, πέρα από πρόεδρος του κόμματος, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και πήρα τη θέση του. Οι ευρωεκλογές ήταν τον Ιούνιο του 2019, το Μάιο του 2019. Εγώ πήρα τη θέση του τον Ιούλιο του 2019, διότι αν θυμάστε τότε ήταν πολύ κοντά χρονικά, ναι, οι ευρωεκλογές με τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Τώρα που πέρασαν σχεδόν 5 χρόνια, αισθάνεστε δικαιωμένος για την απόφαση αυτή, και αν θα γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι? Δεν εννοώ για την επιλογή στην ελληνική λύση, εννοώ για την πορεία αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί αν δεν αισθανόσασταν δικαιωμένος, θα ήσασταν υποψήφιος ξανά. Σωστό. Πέρα από τη δικαίωση που νιώθω στο κομμάτι του κόμματος, που ας το αφήσουμε στην άκρη, σε επίπεδο ως ευρωβουλευτής νιώθω μεγάλη δικαίωση. Γενικά το Ευρωκοινοβούλιο, πέρα από αυτό το κοινότυπο που λέμε ότι είναι σημαντικό, γιατί ψηφίζονται 7 στους 10 νόμους, τι είναι πολύ σημαντικό, ότι σου δίνει τη δυνατότητα, επειδή δεν υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο κυβέρνηση και αντιπολίτευση, πρακτικά έρχονται νόμοι και κανόνες, όπου όλοι οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στη δημιουργία των νόμων και όλοι τοποθετούνται πάνω σε αυτούς. Οπότε μπορείς να ασκήσεις πολιτική, ακόμα και αν προέρχεσαι από ένα μικρό κόμμα. Δηλαδή, εγώ είχα τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχα ως εισηγητής σε δημιουργία νόμων, για παράδειγμα για την εχνηλασιμότητα στο μέλι. Κάναμε έναν μεγάλο αγώνα. Δεν σας κρύβω ότι αν είχα την δυνατότητα να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από το κόμμα μου, θα υπήρχε κατά κάποιο τρόπο μια κατανομή στην ατζέντα και στο έργο που θα είχε ο καθένας. Οπότε θα μπορούσα ακόμη πιο εντατικά να ασχοληθώ με κάποια ζητήματα, κυρίως για τον πρωτογενή τομέα που είναι το αντικείμενό μου και με απασχολεί πάρα πολύ, τα pop προϊόντα, η αύξηση της αυτάρκειας μας στα τρόφιμα. Τώρα όμως θεωρώ που η ελληνική λύση θα καταφέρει να εκλέξει 2, μπορεί και 3 ευρωβουλευτές στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι αυτό, αν έχω την τύχη και την τιμή να επανεκλεγώ, θα μπορέσω να το κάνω σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το διάστημα. Και θεωρώ, να πω κλείνοντας, ότι και πολιτικά νιώθω δικαίωση, διότι ακολουθώντας και την πολιτική γραμμή πρωτίστως του κυρίου Βελόπουλου, σε μια σειρά από ζητήματα, όπως είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, που εμείς από την αρχή λέγαμε ότι δεν πρέπει να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, όπως είναι το ζήτημα με την παράνομη μετανάστευση, που εμείς αναδεικνύαμε ότι τα σύνορά μας είναι ορθά ανοιχτά, όπως είναι τώρα το ζήτημα με τους αγρότες και τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντος, που έχει επιβάλει όλους αυτούς τους παράλογους κανόνες,
για την αυτάρκεια στα τρόφιμα που εμείς μιλούσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς βέβαια, διότι εμείς αναδεικνύαμε προβλήματα που ήρθαν στην επιφάνεια. Δυστυχώς όμως νιώθω δικαιωμένος και νιώθουμε και σαν ελληνική λύση δικαιωμένοι. Και ξέρετε, νιώθω και σαν μέλος του ECR δικαιωμένος, διότι το ECR, η πολιτική ομάδα που εντάσσεται η ελληνική λύση, έχει μια πολύ έντιμη στάση και εκείνη όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι το ECR θα είναι, όπως και η ελληνική λύση, ο μεγάλος κερδισμένος των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Τώρα, πάμε λίγο στα θέματα της Ευρώπης. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στην Ελλάδα περισσότερο. Θα το πω μια φορά, νομίζω θα γίνει γραφικό στο τέλος. Το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την μείωση του πληθυσμού, με το γεγονός ότι γερνάνε τα χωριά, ότι κλείνουν ουσιαστικά τα χωριά. Δηλαδή, αν δει κανείς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαντάζομαι κύριε Φράγκο το είδατε και εσείς από τις επισκέψεις που κάνατε, υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν 10, 20, 30 κατοίκους. Αυτά με γεωγραφική και με μαθηματική ακρίβεια σε μερικά χρόνια θα κλείσουν, θα πάψουν να υπάρχουν. Αυτό λοιπόν το πολύ μεγάλο πρόβλημα με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας. Θα έρθουν πολιτικές, θα γίνουν συζητήσεις για το πώς θα αναστρέψουμε, αν αναστρέφεται το πρόβλημα αυτό. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει το πρόβλημα στην Ευρώπη. Θέλω να αναφερθώ και στην Ελλάδα, γιατί είναι συνδεδεμένα τα προβλήματα. Στην Ελλάδα τι γίνεται? Στην Ελλάδα η επαρχία ανέκαθεν ζούσε από τον πρωτογενή τομέα, από την παραγωγική διαδικασία, από τη μεταποίηση, από τις βιομηχανικές μονάδες, από τις βιοτεχνίες. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να παράγει και βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, αναπόφευκτα έχουν ζωή τα μεγάλα αστικά κέντρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, αν και η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει ζωή και οικονομική δραστηριότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στα νησιά. Ποιος πήρε όμως την απόφαση να γίνει αυτή η αλλαγή? Ποιος πήρε την Αυτό είναι ζήτημα πολιτικής. Αυτό είναι, να σας πω, που συνδέεται με την ευρωπαϊκή πολιτική. Όταν, για παράδειγμα, εγώ σαν κτηνοτρόφος, για να πάρω ένα ΕΣΠΑ, για να ανοίξω μια κτηνοτροφική μονάδα, έχω μια τεράστια γραφειοκρατία, είναι σχεδόν αδύνατο να τα καταφέρω να πάρω μια ενίσχυση. Ενώ για να κάνω ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χαλκιδική είναι πολύ πιο εύκολο. Η κυβέρνηση στην ουσία κατευθύνει την οικονομία μέσω των ευρωπαϊκών χρημάτων προς τον τουρισμό. Εγώ επισκέφτηκα τα Μαράσια, που είναι ένα χωριό στην περιοχή σας. Έχω πάει 3 φορές στα Μαράσια το τελευταίο εξάμηνο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χωριό που βλέπεις με τα μάτια σου την Τουρκία. Αυτά τα χωριά έπρεπε η κυβέρνηση όχι μόνο να πρημοδοτεί, έπρεπε στην κυριολεξία να πληρώνει αυτούς που ζουν σε αυτά τα χωριά, γιατί οι κάτοικοι φιλούν θερμοπύλες. Εγώ πήγα και στις Καλύβες, στο Δέλτα του Εύρου. Έχω δει την επαρχία και έχω δει περιοχές που έσφυζαν από ζωή. Στα Μαράσια, δυστυχώς, συναντάς μερικούς ηλικιωμένους κατοίκους πλέον. Αυτή η εικόνα υπάρχει σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, εμείς τι λέμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο? Δώστε κίνητρα στους νέους να πάνε να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Δώστε τους καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δώστε δωρεάν πρημοδοτήσεις να δημιουργηθούν κτηνοτροφικές μονάδες, που ξέρετε, πέρα από το δωρεάν, γιατί ξέρετε, στις μέρες μας πολλοί πολιτικοί με όμικρον γιώτα λένε δώσε χρήματα εκεί, δώσε χρήματα εκεί. Η επένδυση στον πρωτογενή τομέα, η γνώμη μου είναι ότι είναι και πολύ πιο κερδοφόρα από τον τουρισμό σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε είναι χρήματα που και οικονομικά θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και θετικότερο αντίκτυπο για τη χώρα μας. Οπότε εμείς τι λέμε, για να σταματήσει αυτή η αστικοποίηση και να ενισχυθούν οι περιφέρειες, η γνώμη μου είναι ότι φέρουν ευθύνη και οι περιφέρειες και η αυτοδιοίκηση για το πρόβλημα αυτό. Ναι. Δείτε τι έχει γίνει με τη φωτιά. Οι φωτιές που υπήρχαν στην περιοχή κάηκαν περισσότερο από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές και μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελαιοπαραγωγή της περιοχής σας δεν έχουν πάρει την παραμικρή αποζημίωση. Έχουν αποζημιωθεί μόνο κάποιες ακακίες, αν δεν κάνω λάθος, και δεν έχει γίνει επίσης και παραμικρή δεντροφύτευση. Πώς λοιπόν θα ζήσει κάποιος σε ένα χωριό που είναι ερημωμένο, που είναι καμένο και δεν υπάρχει η παραμικρή προοπτική για να αναπτυχθεί? Όλοι οι νέοι θα πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν, για να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Και να πω, στην καλύτερη θα πάνε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, στη χειρότερη θα μεταναστεύσουν στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά
στις χώρες της Ευρώπης που υπάρχει ακόμη βιομηχανία και πρωτογενής τομέας, όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, υπάρχει ζωή και στην επαρχία. Η Ελλάδα δυστυχώς ερημώνει και στις ευαίσθητες περιοχές τις οποίες ζείτε εσείς είναι δύο φορές πιο ανησυχητικό και πιο εγκληματικό το ότι ερημώνουν αυτές οι περιοχές για αγνόητους λόγους. Κύριε Φράγκο, πάει κανείς σε μια επαρχία, σε μια περιφέρεια στη Γαλλία ή στη Γερμανία, τα έχουμε επισκεφθεί όλοι, και βλέπει κτηνοτροφικές ή αγροτικές εγκαταστάσεις που έχουν όλη την υποδομή. Δηλαδή, οι αγρότες εκεί έχουν τη δυνατότητα να αποτίσουν με χαμηλότερο κόστος, τα κοπάδια αντιμετωπίζονται επιχειρηματικά και έχουν υποδομές. Και έρχεσαι στην Ελλάδα, στον Εύρο, και πρέπει να αντλήσεις 3 φορές το νερό για να φτάσεις να αποτίσεις το χωράφι. Ο κτηνοτρόφος είναι βουτυγμένος μέσα, να μην σας πω πού, προσπαθώντας να επιβιώσει ο ίδιος και το κοπάδι του. Το ζήτημα είναι και ζήτημα πολιτικής, του πώς θέλουμε να αναπτυχθεί η χώρα. Δεν έχουμε δει να υπάρχει διάθεση υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα. Και μετά την ψήφιση της τελευταίας ΚΑΠ, είδαμε ότι το ίδιο ισχύει και υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα ΚΑΠ έκοψε τόσα χρήματα που πια ο κτηνοτρόφος πρέπει να επιδοτεί από μία άλλη πηγή εσόδων την κτηνοτροφική εγκατάσταση ή την αγροτική εγκατάσταση για να παραμείνει σε λειτουργία. Έχει λοιπόν ευθύνη και η Ευρώπη, όχι μόνο η εθνική πολιτική. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει ευθύνη. Φυσικά η ΚΑΠ ήταν μια προβληματική ΚΑΠ, γι' αυτό και εμείς στηρίξαμε τις αλλαγές που προτάθηκαν στην τελευταία ολομέλεια. Απλώς επειδή δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε και να κατηγορούμε για όλα την Ευρώπη, θα πρέπει να σας πω ότι στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία και στη μελισσοκομεία και, και στο ελαιόλαδο, βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι οι μαζικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και η νοθεία. Οι κτηνοτρόφοι, θα σας πω εντάχει τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Οι τυποποιητικές μονάδες μπορούν να παράγουν φέτα και μια σειρά από άλλα τυριά χρησιμοποιώντας εισαγόμενο γάλα. Δεν γίνεται ο παραμικρός έλεγχος και όταν αγοράζουν γάλα από τα Σκόπια, από την Τουρκία σε πολύ χαμηλές τιμές και δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ναι, τι είναι αυτό που γίνεται? Δεν έχουν ανάγκη τον κτηνοτρόφο από τον Εύρο, από τη Φλόρινα, και έτσι του δίνουν μια εξευτελιστική τιμή, μια τιμή που είναι στην τιμή του κόστους, και γι' αυτό ακούτε πολύ συχνά τους κτηνοτρόφους να σας λένε πουλάμε για να βγάλουμε απλώς τα έξοδά μας. Φυσικά η Ευρώπη έχει κάνει πολλά λάθη. Τα λάθη της Ευρώπης εδράζουν κυρίως σε αυτό που σας είπα με τον παραλογισμό με το περιβάλλον, ο οποίος σε συνδυασμό με τον... Εμείς εφαρμόζουμε κάποιους παράλογους κανόνες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε δήθεν να πετύχουμε αυτή την πολυπόθετη, το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, που είναι ένας παράλογος και ανέφικτος στόχος, και την ίδια στιγμή γειτονικές χώρες όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το Μαρόκο που δεν είναι γειτονική χώρα αλλά κάνουν εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, δεν έχουν αυτούς τους παράλογους κανόνες, άρα δεν έχουν ένα αυξημένο κόστος παραγωγής, γιατί αυτοί οι κανόνες αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Κάνουμε μαζική εισαγωγή από αυτές τις χώρες και υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Σε συνδυασμό με την οθεία που υπάρχει, για παράδειγμα, στο ελαιόλαδο, στο μέλι που κάνουν εισαγωγή σιρόπια από την Κίνα και πολλούνται ως μείγματα μελιού, αυτό έχει γονατίσει την παραγωγή μας. Όμως να πω κλείνοντας ότι όλη αυτή η μαζική εισαγωγή και οι ελληνοποιήσεις ζώων που γίνονται, πού οδηγεί? Οδηγεί στο να έχουμε μια τεράστια εξάρτηση, γιατί κλείνουν οι κτηνοτροφικές μονάδες, κλείνουν οι αγροτικές μονάδες. Έχουμε τεράστια εξάρτηση στα τρόφιμα και πέρα από το αυξημένο κόστος, διότι η ακρίβεια πηγάζει κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχουμε στα τρόφιμα και στο ότι δεν παράγουμε τα δικά μας τρόφιμα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι σε οποιαδήποτε κρίση. Δηλαδή, είδατε, παίρναμε σιτηρά, για παράδειγμα, από την Ουκρανία και ηλιέλαιο. Γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία, εκτοξεύεται η τιμή στο ηλιέλαιο. Ναι. Από την Κίνα και την Ταϊβάν μπορεί να κάνουμε εισαγωγή κάποια άλλα προϊόντα. Θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες ενδεχομένως μία σύγκρουση μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν. Πέρα από το ζήτημα της στρατιωτικής εμπλοκής, θα αρχίσουμε να βλέπουμε να αυξάνεται η τιμή των προϊόντων. Έγινε κρίση στην Ιεμένη, αυξήθηκε το μεταφορικό κόστος, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια. Όμως όταν ένα προϊόν που πωλείται στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης παράγεται στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι μικρότερος ο κράδασμος που θα προκύπτει σε οποιαδήποτε κρίση. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι και το κομμάτι της ενέργειας. Η ενέργεια και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, η μία αυτάρκεια πάλι που έχουμε στην ενέργεια και βασιζόμαστε, κλείσαμε τις λιγνητικές μονάδες
σαν Ελλάδα και πουλάμε το λιγνίτι στα Σκόπια και αγοράζουμε από τους Σκοπιανούς φθηνό ρεύμα. Λες και οι Σκοπιανοί εκπέμπουν ρήπους σε έναν άλλον πλανήτη. Αυτός είναι ο παραλογισμός που ζούμε. Λοιπόν, επειδή επίσης δεν υπάρχει και φθηνή ενέργεια για τους λόγους που σας ανέφερα, έχει εκτοξευθεί το κόστος παραγωγής. Οπότε εμείς σαν ελληνική λύση και σαν συντηρητική στο Ευρωκοινοβούλιο, τι προτείνουμε? Αυτάρκεια στα τρόφιμα, αυτάρκεια στην ενέργεια, κλείσιμο των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ισχυρή οικονομία που αν κοιτάξει λίγο προς τα μέσα και σταματήσει να ασχολείται με τις κρίσεις που είναι σε όλο τον κόσμο, θα αναπτυχθεί και πάλι οικονομικά και θα γίνει μια Ευρώπη των εθνών ισχυρή που θα τη σέβονται όλοι οι παίκτες σε διεθνές επίπεδο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο και θα κλείσουμε με αυτό, με το μεταναστευτικό και με την προστασία των συνόρων. Φαίνεται πως η επόμενη περίοδος θα είναι μια διαφορετική περίοδος για την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων, κυρίως από τους μη νόμιμους μετανάστες, αλλά και γενικότερα από τον τρόπο με τον οποίο θα φυλάσσονται τα σύνορα της Ευρώπης, που στη δική μας περίπτωση είναι και τα σύνορα της Ελλάδας. Πώς το είδατε όλο αυτό? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει πλήρως, καθώς δεν θέλει να κλείσει τα σύνορα. Γιατί λέμε ότι δεν θέλει? Πολύ απλά. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να δώσει χρήματα για την προστασία, για την δημιουργία αποτρεπτικών μέσων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις, αρνείται να πληρώσει, για παράδειγμα, τον φράχτη στον Εύρο. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς πληρώνουμε μόνο τη σίτηση, την φιλοξενία και μόνο μέσων παρακολούθησης. Δηλαδή, μέχρι για κάμερες δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραπάνω δεν δίνει. Βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί την κυβέρνηση. Πρώτον, γιατί συνεργάζεται και στηρίζει τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερον, επιβάλλεται να βρει εθνικούς πόρους τη στιγμή που κατασπαταλώνται τόσα δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί για να φυλαχθούν στην πραγματικότητα τα σύνορα. Βέβαια δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται πρώτον από ότι, για παράδειγμα, φράχτες στον Εύρο έχουν δημιουργηθεί μόλις 30 χιλιόμετρα, ενώ πρέπει να δημιουργηθούν περίπου 150, αν δεν κάνω λάθος, σε τα τελευταία 5 χρόνια. Η Ουγγαρία, για παράδειγμα, νομίζω σε ένα χρόνο έχει κατασκευάσει 500 χιλιόμετρα, κατασκεύασε όταν χρειάστηκε. Και δεύτερον, είδαμε αυτή την περιβόητη τροπολογία που μέχρι και ο κύριος Σαμαράς βγήκε και ήταν αντίθετος, νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών, που με συγχωρείτε, αν δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα προς έναν ενδυνάμει λαθρομετανάστη, αν νομιμοποιείς κάποιον που παρανόμησε. Δηλαδή, αν κάποιος που κλέβει, εμείς αντί να τον βάλουμε στη φυλακή, του λέμε συγχαρητήρια, καλείς όλους από όλη τις υπόλοιπες υπήρους να έρθουν μαζικά στην Ελλάδα. Πήγα, επαναλαμβάνω, στα Μαράσια, πέρα από την ερήμωση, μίλησα με τους κατοίκους, καθημερινά περνούν παράνομοι μετανάστες. Στις νησίδες είδαμε τα ίδια μου τα μάτια ρούχα παρανόμων μεταναστών, είδα γραμμένα αραβικά γράμματα εκεί στη στάση του τρένου που υπάρχει και αυτή η κατάσταση που επικρατεί, τώρα ψηφίστηκε και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, να πούμε, που το ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που δεν λέει το παραμικρό για το βασικότερο μέσω αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης, που είναι πρώτον οι απελάσεις και δεύτερον το σφράγισμα των συνόρων. Λοιπόν, ψήφισαν αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης, ναι. Και να ξέρετε, αν η Ελλάδα δεν βγει μπροστά σαν εθνική κυβέρνηση στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και πει εμείς θα φυλάμε τα δικά μας σύνορα όπως θέλουμε εμείς, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτή τη φιλοσοφία, ό,τι δηλαδή έκανε η Ουγγαρία, να ξέρετε η Ελλάδα θα γίνει μια ισλαμιστική χώρα. Είναι θέμα ετών. Το ίδιο γίνεται πλέον και στο Παρίσι. Μπορεί σε κάποιους αυτά που λέω να ακούγονται ακραία. Μπορεί να ακούγονται υπερβολικά. Αν όμως κάποιοι συμφωνούν, να μην στηρίξουν ένα κόμμα που τους κοροϊδεύει. Αν για παράδειγμα είστε υπέρ της παράνομης μετανάστευσης, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ξεκάθαρο ότι εμείς είμαστε ενάντια στο σφράγισμα των συνόρων. Αλλά μην ψηφίζετε ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία που στα λόγια λέει φυλάμε τα σύνορα και στην πράξη νομιμοποιεί παράνομους μετανάστες. Μην πέφτετε θύμα αυτής της κοροϊδίας. Και πρέπει να πω κλείνοντας ότι στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης έχει φτάσει σε τόσο τραγική κατάσταση η χώρα μας, που δεν αρκεί να κλείσουν τα σύνορα. Το να ολοκληρωθεί ο φράχτης στον Εύρο σε 4 χρόνια που θα έχουμε γεμίσει παράνομους μετανάστες, είναι σαν να έχει μια βάρκα, μια τρύπα και να παίρνει νερό και αφού βουλιάξει να κλείσει την τρύπα. Αυτά είναι αστεία που μας δείχνουν επικοινωνιακά. Έχουν αυτό το κομμάτι στον Εύρο, τα 25 χιλιόμετρα, που τους βλέπετε τους ευρωβουλευτές, τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς,
πάνε προεκλογικά και περπατάνε σε αυτό το κομμάτι, λες και είναι ο Τραμπ που περπατάει στο τείχος της Αμερικής. Αυτά είναι αστεία που κάνουν. Και φυσικά να πω ότι οι εθνικές αρχές κάνουν ένα τεράστιο και υπεράνθρωπο έργο. Εγώ πήγα, μίλησα με τους συνοριοφύλακες που παλεύουν νυχθημερών, αλλά αν δεν τους δώσεις και τα μέσα τα κατάλληλα, είναι αδύνατο να κλείσουν και εκείνοι τα σύνορα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή και να είστε αυστηροί με τους ήδη εκλεγμένους ευρωβουλευτές. Αυτό θέλω να πω. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε απόψε αυτή την παρουσίαση. Έχουμε μέχρι τις 9 Ιουνίου αρκετά βραδάκια ακόμα για να κάνουμε συζητήσεις, πέρα από τις ειδήσεις δηλαδή και τις συζητήσεις που γίνονται στο Δελτίο, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη, για να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Και το μήνυμα είναι, ανεξάρτητα με το τι θα επιλέξει κανείς, να βρεθούμε στην κάλπη και να εκφράζουμε την άποψή μας οι πολίτες. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.